Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης 9 Μαΐου θα ισχύσει η πεζοδρόμηση της Οδού Κύπρου στην Αλεξανδρούπολη. Η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση εντάσσεται στη δεύτερη φάση της κυκλοφοριακής μελέτης και υλοποιείται με βάση την 164-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πεζοδρόμηση της Οδού θα γίνει από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την Οδό Ειρήνης, από την Οδό Ειρήνης έως την Οδό Δικαστηρίου και από την Οδό Δικαστηρίου έως την Οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου. Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Κουκουράβας, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει και άλλες παρεμβάσεις στις οδούς Μπότσαρη, Μπουμπουλίνας και Κουντουριώτου σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης την ευκαιρία προσαρμογής στις αλλαγές του οδικού χάρτη και να αποτραπεί οποιαδήποτε κυκλοφοριακή απορρίθμιση. Θα προχωρήσουμε στην πεζοδρόμηση της οδός Κύπρου από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Μεγάλο Αλεξάνδρου, την παραλιακή. Η κίνηση από την εμπορίου, ειρήνης και εμπορίου και από την δικαστηρίων, η εγκάρσια κίνηση δηλαδή, θα γίνεται κανονικά από τα αυτοκίνητα ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται. Αυτό είναι μια εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, της β' φάσης κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία εγκρίθηκε και από την περιφέρεια και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παρέμβαση αυτή προβλέπει τις πεζοδρομήσεις και της οδού Μπουμπουλίνας, Μπότσαρη και Κουντουριώτου, δηλαδή μέχρι την οδό Τζαβέλα, την πλατεία Τρούμαν, έτσι την πλατεία των αστικών. Αυτά θα γίνουν σταδιακά. Θα θέλαμε ο κόσμος να αρχίσει να συνηθίζει σιγά σιγά το νέο τρόπο, γιατί μια πεζοδρόμηση σίγουρα κάποιους τους ικανοποιεί, κάποιους όλους, κάποιους όμως τους δημιουργεί ενδεχομένως μικροπροβλήματα, τα οποία πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεραστούν. Αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική γνώμη, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί θα εξυπηρετούνται και από την Τζαβέλα, αλλά και από την στροφή του Εγνατία από τον παραλιακό δρόμο, όσοι θέλουν να διέρχονται στο λιμάνι. Η κυκλοφοριακή μελέτη είχε σαν όλα τα μοντέλα τα οποία προέβλεψαν οι μελετητές, βγάλανε και μάλιστα με αρκετά θετικό πρόσημο ότι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο κοινωνιακό ιστό της πόλης. Έχει σαν στόχο τον πεζό και το ποδήλατο. Στόχος των παρεμβάσεων αποτελεί τόσο η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, όσο και η ευκολότερη διέλευση των ποδηλάτων. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφοριακή ρύθμιση που ανακοινώθηκε για αμφιδρόμηση των οδών προέκταση της οδού Κύπρου κατηφόρα προς το λιμάνι, καθώς και η αμφιδρόμηση ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένος μπροστά από το Τελωνείο, δεν θα ισχύσει από το διάστημα που είχε αρχικά προβλεφθεί, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, με το οποίο ζητείται η προσωρινή αναστολή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ενώ ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών είχε σύσκεψη με παράγοντες του λιμένα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η παραλιακή κλείνει μέχρι την είσοδο του λιμανιού, επομένως η κίνηση θα γίνεται από την Τζαβέλα δια της κατηφόρας του λιμανιού μπροστά από το Τελωνείο, θα γίνεται έτσι μια κυκλική κίνηση όσοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Αυτό για τις ώρες βέβαια, οι οποίες είναι 8 με 1 το βράδυ. Έχει ένα μόνο, από ό,τι είχαμε το πριν και μια συνάντηση με το Λιμεναρχείο και τον Όλα, έχει μόνο ένα καράβι βραδινό, το οποίο ούτως ή άλλως έβγαινε από το δρόμο μπροστά από τις αποθήκες του λιμανιού και πηγαίνοντας διερχόμενη από την Τζαβέλα. Πάντως σε μια έτσι κουβέντα που είχαμε το πρωί με το Λιμεναρχείο, μας είπε ότι η οδός Κύπρου δεν θα επιβαρύνει, ο αποκλεισμός της οδός Κύπρου δεν θα επιβαρύνει την διέξοδο προς το λιμάνι, γιατί ούτως ή άλλως επιλέγανε άλλους τρόπους.